Γενικό Σωματείο μετέχει στην ημέρα δράσης για την υγεία με την παράσταση διαμαρτυρία στον Όμιλο Βιοιατρική που εντελώς ευνηδιαστικά την προηγούμενη Παρασκευή αποφάσισε και ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 19 υποκαταστημάτων στην Αττική, οδηγώντας τους μισούς εργαζόμενους του Ομίλου σε αναστολή σύμβασης εργασίας με όλο και καθόλου σίγουρο το μέλλον μετά την κρίση του κορονοϊού. Ο Όμιλος Βιοιατρική, μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, εμφάνισε άνοδο των κερδών, διπλασίασε τις μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας την απαξίωση ή το κλείσιμο των κρατικών δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Με την εκδήλωση της κρίσης κορονοϊού, ο Όμιλος έσπευσε να αξιοποιήσει την κατάσταση και με τις πιστοποιημένες διαγνωστικές εξετάσεις να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο κερδοφορίας. Η κυβέρνηση, αντί να φροντίσει για δωρεάν μαζικούς ελέγχους, πρόσφερε ως δώρο τις εξετάσεις στους επιχειρηματίες της υγείας. Σε πολλές επιχειρήσεις έχει εφαρμοστεί ήδη από την πρώτη στιγμή η εκπεριτροπή σε εργασία, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και με μειώσεις μισθού που φτάνουν στο 50%. Δηλαδή ένας εργαζόμενος των 600 και 700 ευρώ καλείται σήμερα να δουλέψει και να ζήσει με μισό 300 ευρώ το μήνα. Διεκδικούμε σήμερα να ανασταλεί ή να ακυρωθεί απόφαση για το κλείσιμο των 19 μονάδων του Ομίλου Βιοιατρικής στην Αττική και να ακυρωθεί απόφαση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας. Ο εργαζόμενος στην ιδιωτική υγεία έχει υποστεί στις πλάτες του όλη την κρίση, την οικονομική κρίση από το 2009 και τώρα φορτώνεται την κρίση από την πανδημία του κορονοϊού. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στα σωματεία, να παλέψουμε μαζικά και ενωμένα, να μην παγιωθούν οι αντεργατικές ρυθμίσεις, να δουλεύουμε με δικαιώματα και που θα καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες μας.